Νέα πτώση δέντρου προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονιά στο Μασταμπά, εντείνοντας την ανησυχία των δημοτών. Πρόκειται για ένα αλμυρίκι επί της οδού Αντωνίου Καστρινάκη, το οποίο έπεσε πάνω σε κάδους απορριμμάτων. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν κινδύνευσαν δημότες, ενώ δεν υπήρξαν υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Κινδυνεύουμε και που οδηγάμε. Κράνος φοράμε για να σώσουμε τη ζωή μας και πέφτουν τα δέντρα. Πρέπει κάτι να κάνει. Κάτι να κάνει ο Δήμος μας για το πράσινο, να δούνε ποια δέντρα χρειάζεται να χαμηλώσουν, να φτιάξουν. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν γίνεται να κινδυνεύουμε, να έχω δύο παιδιά και να κινδυνεύουμε έτσι να οδηγάμε στον δρόμο και κοιτάμε τα δέντρα, μην πέσουν. Δεν είναι σωστό όταν είναι τόσο και έχουν κλείσει και έχουν γύρει και έχουν. Δεν είναι σωστό γιατί είναι κατοικημένη περιοχή. Εσείς βλέπετε και άλλα δέντρα που είναι επικίνδυνα? Βέβαια, πολλά. Όπως? Πολλά. Και στην Αγία Τριάδα έχω πάει και στην Σμπόκου στο Τέρμα έχω δει. Ένα αλμυρίκι πολλών δεκαετιών ηλικίας. Σήμερα είχε μια ελαφριά πτώση, ξάπλωσε ουσιαστικά στο πεζοδρόμιο της Αντωνίου Καστρινάκη, 63. Ένα δέντρο το οποίο δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στον αστικό ιστό και είναι αυτό το οποίο πολλές φορές έχω αναδείξει και εγώ και η υπηρεσία μας, ότι η υπόθεση του αστικού πρασίνου είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία όμως προϋποθέτει συγκεκριμένες φυτέψεις, οι οποίες ταιριάζουν στο μικροκλίμα και της περιοχής, αλλά φυσικά και του οικιστικού περιβάλλοντος. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε καμία ούτε καν ηλική ζημιά. Στην περιοχή σήμανε συναγερμός με εργαζόμενους από την υπηρεσία Πρασίνου να μεταβαίνουν στο σημείο, απομακρύνοντας το δέντρο και αφού προηγουμένως το κλάδεψαν και τεμάχισαν το κορμό. Ναι, φαινότανε, όπως είναι και αυτά εδώ πέρα. Να φύγουν, αυτό είπα. Κάθε φορά που περνάω από κανένα έτσι μεγάλο δέντρο, φοβάμαι, ναι, όντως. Για ένα αλμυρίκι αρκετών δεκαετιών που δεν συνάδει με το αστικό πράσινο, έκανε λόγο ο Νίκος Γιαλιτάκης, ο οποίος παράλληλα ανέφερε ότι η υπηρεσία ελέγχει καθημερινά την κατάσταση των δέντρων, με τον αντιδήμαρχο να κάνει αναφορά και για τους δύο ξεραμένους φύκους στην ευρύτερη περιοχή, λέγοντας ότι προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Επίσης, στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν προγραμματιστεί τις αμέσως επόμενες μέρες η απομάκρυση δύο ουσιαστικά κορμών που είχαν απομείνει από κάποιους φύκους, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει ξήρανση και δυστυχώς τολμώ να πω, γιατί αυτό φαίνεται από τα ευρήματα, ότι ήταν μια ξήρανση που είχε προκληθεί από ανθρώπινο χέρι.